Οικογένεια, όλοι άνεργοι και είμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Οπότε είδατε ότι μοιράζουν κάποια πράγματα. Πολύ καλή κίνηση είναι, αλλά πρέπει κάτι να κάνει το κράτος. Το φορτηγό αναγκάζεται να απομακρυνθεί αφού κίνδυνος να αποδοματηθεί κάποιος, αλλά και να έρθουν στα χέρια οι απελπισμένοι πολίτες είναι άμεσος. Αρκετοί τρέχουν από πίσω. Τέσσερα παιδιά μάθηκε άντρα ζουν και ζούμε 300 ευρώ. Κάνετε ρε παιδιά, θα χτυπήσουμε ρε, θα χτυπήσουμε ρε, θα χτυπήσουμε. Το φορτηγό επιστρέφει με όσους ντομάτες απέμειναν στα καφάσια και ακολουθεί ένα νέο κύμα πολιορκίας για μια μικρή σακούλα. Ρε παιδιά, για σας το κάνουμε, μη μας δυσκολεύετε ρε παιδιά. Έλα, δεν αφήνουμε κανένα. Ρε παιδιά, ηρεμήστε, για σας είναι. Έλα, πάρε. Είμαστε νοικοκυρέοι και γίναμε διακονιαρέοι. Συνταξίουχος, είμαι και βγαίνω ίσα-ίσα. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, όταν οι πολίτες κατάλαβαν ότι οι έμποροι στις λαϊκές αγορές έστησαν 3-4 πάγκους για να μοιράσουν λαχανικά, ο χώρος έξω από το μετρό στην πλατεία Καραϊσκάκη κατακλείστηκε. Τα πόδια δεν μας κόψαν ακόμα μονάχα. Άνθρωποι της διπλανής πόρτας μοιάζουν να ζητιανεύουν για λίγες ντομάτες, ένα μαρούλι, λίγα κρεμμύδια. Να μας σκοτώσετε! Είμαστε πεταμένη οικογένεια μας. Αναγκαστικά όλα, βλέπετε εκεί τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Όλος ο κόσμος, άμα δεν είναι τυχαία να με ζήθει εδώ πέρα, βλέπετε ότι γίνεται, πέγινε μάχη. Γυναίκες με μωρά στα χέρια, ηλικιωμένοι με μπαστούνια που δύσκολα στέκονταν στα πόδια τους. Άνεργοι, συνταξιούχοι, ακόμα και έφηβοι, στάθηκαν στην ουρά για λίγα λαχανικά. Μας κόβει συνέχεια τη σύνταξη και πεινάμε, δεν έχουμε να προσφέρουμε τίποτα στα εγγόνια μας. Με τα χέρια αρπάζουν ό,τι βρίσκουν μπροστά τους στους πάγκους. Κρεμμύδια, λαχανικά, μαρούλια. Τα μεταφέρουν ακόμα και στα χέρια ή παραμάσχαλα. Παρακαλούν τους εμπόρους με τις άδειες σακούλες στα χέρια να τις γεμίσουν με ό,τι έχουν. Ακόμα και τα κόκκινα αυγά που έχουν ξεμείνει από το Πάσχα εξαφανίζονται εν ρηπή οφθαλμού. Δεν έχω ένα λεπτάκι. Έχω 3 παιδιά και 2 είναι κοριστούλια και εγώ και άντρας. 20 τόνοι λαχανικά μοιράζονται στον κόσμο σε χρόνο ρεκόρ. Κάτσε Χριστιανέ μου! Κάτσε τα παιδιά! Τάσο! Τάσο! Θα το ρίξουνε! Το κρατάω με τα χέρια μου και με τα πόδια μου! Παρά το γεγονός ότι ο κόσμος δεν γνώριζε ότι η δωρεάν διανομή θα γινόταν ευνηδιαστικά εδώ στην πλατεία Καραϊσκάκη και όχι στην πλατεία Συντάγματος, τα προϊόντα εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από μία ώρα. Ανάμεσα σε όσους οικετεύουν για λίγα λαχανικά και δεκάδες μετανάστες που δεν έχουν μεροκάματο για μήνες. 90% σε αυτή την περιοχή είναι άνεργοι. Δεν έχει δουλειά. Ο κόσμος τι θα κάνει. Κάποιοι ψάχνουν και μαζεύουν ό,τι απέμεινε ακόμα και κάτω από τους πάγκους. Οι πολιτές και η παραγωγή των λαϊκών αγορών είχαν αρχικά προγραμματίσει να μοιράσουν δωρεάν τα προϊόντα τους στην πλατεία Συντάγματος. Διαμαρτύρονται για το νέο νομοσχέδιο που αλλάζει μεταξύ άλλων και το καθεστώς αδειοδότησής τους. Εδώ είναι 2 μηνύματα. Ένα το πρόβλημα των λαϊκών αγορών που θέλουν να τις κλείσουν και να στείλουν τον κόσμο στα σούπερ μάρκετ και στα λιγοπόλια και ένα μήνυμα ότι ο κόσμος έχει φτάσει στο αμήν. Ωστόσο, η αστυνομία δεν επέτρεψε στα φορτηγά να προσεγγίσουν την πλατεία Συντάγματος και έτσι παραγωγοί και έμποροι έστησαν τους πάγκους τους στην πλατεία Καραϊσκάκη. Λοιπόν, μένουμε στο θέμα. Μαζί μου είναι ο Κώστας Αρικάς, ο οποίος και κατέγραψε αυτές τις συγκλονιστικές πραγματικά εικόνες. Και βεβαίως, Κώστα, η κάμερα δεν μπορεί να καταγράψει ούτε απόγνωση, ούτε απελπισία. Την έζησες από κοντά. Είδες αυτούς τους ανθρώπους να παρακαλούν, να παλεύουν στην ουσία μεταξύ τους, γιατί πάρα πολύ απλά αυτά τα τρόφιμα δεν μπορούν να τα αγοράσουν. Ούτε να καταγράψει, να συμπληρώσω το άγχος των ανθρώπων αυτών, να φύγουν με 3-4 ντομάτες, λίγα κρεμμύδια, ένα μαρούλι, τα οποία κοστίζουν ελάχιστα ευρώ. Εμένα η εικόνα αυτή μου θύμισε ανθρωπιστική βοήθεια σε τριτοκοσμικές χώρες. Αυτό τώρα ότι ακολουθούν εδώ στην ουσία το φορτηγό, ελπίζοντας ότι κάπου θα σταματήσει και θα αρχίσει να μοιράζει τρόφιμα. Έτσι. Αυτό το φορτηγό ήρθε 2 φορές στην πλατεία Καραϊσκάκη. Την πρώτη φορά προσπάθησαν να μοιράσουν τις ντομάτες. Ουσιαστικά περικυκλώθηκε. Ποδοπατήθηκαν σχεδόν άνθρωποι ηλικιωμένοι, μεγάλοι σε ηλικία, για να πάρουν λίγες ντομάτες. Όταν οι άνθρωποι κατάλαβαν ότι μπορούσε να γίνει ατύχημα να χτυπήσει άνθρωπος, αποφάσισαν να φύγουν. Κάποιοι έτρεξαν πίσω και το ακολούθησαν σε όλο το τετράγωνο, ελπίζοντας να σταματήσει. Ξαναγύρισε και ακολούθησε δεύτερη πολιορκία, Αντώνη, και τελικά το φορτηγό έφυγε
δεν είχε ξεφορτώσει, αλλά προκειμένου να μην χτυπήσει κάποιος, αναγκάστηκαν να πούμε για να καταλάβει. Είναι ευτύχημα ότι δεν είχαμε τραυματισμούς, γιατί ήταν μπροστά από το φορτηγό, δίπλα, γύρω-γύρω άνθρωποι, και αυτό το όχημα προσπαθούσε να κινηθεί με την ελπίδα ότι θα σχηματιστεί κάποια ουρά. Βεβαίως, όταν υπάρχει απόγνωση και απελπισία, ποιος να σκεφτεί για ουρά. Τώρα, εσύ έζησες ανθρώπους οι οποίοι έκαναν ό,τι είναι δυνατόν για να πάρουν λίγα τρόφιμα. Φοβερές εικόνες. Είδα ανθρώπους να μην έχουν σακούλες και να βάζουν λαχανικά ακόμα και στις τσέπες τους. Κρεμμύδια στις τσέπες ή και παραμάσχαλα, ή να τα κρατάνε με τα χέρια, ή να αφήνουν κάτω στο πεζοδρόμιο, να τα πηγαίνουν, τα αφήνουν στην άκρη, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουν να πάρουν και κάποια άλλα να συγκεντρώσουν μια σημαντική ποσότητα, γιατί δεν τους έδιναν και αρκετά. 3-4 ντομάτες, μισό ένα κιλό κρεμμύδια, 1-2 μαρούλια, και ο επόμενος, γιατί ήταν πάρα πολύ, τα άφηναν κάτω. Ή ακόμα το χειρότερο, στο τέλος, όταν είχαν τελειώσει τα λαχανικά, κάποιοι σήκωναν τους πάγκους, τα τελάρα, όπου είχαν μείνει κάποια κοτσάνια, κάποια σάπια, ό,τι είχε απομείνει, και μάζευαν. Πολλοί ήρθαν σε εμάς και μας ρωτούσαν αν θα ξανάρθουν φορτηγά, ρωτούσαν πού θα ξαναγίνει η διανομή, ρωτούσαν αν. Μία διανομή που έγινε τυχαία στο σημείο αυτό, και ο κόσμος που μαζεύτηκε ήταν κόσμος που περνούσε από το σημείο. Έξω από το μετρό. Δεν μπορώ να φανταστώ τι θα συνέβαινε από κόσμο αν γινόταν προγραμματισμένα αυτή η διανομή στην πλατεία Συντάγματος. Πρόσεξε τι έγινε. Δεν το ήξερε ο κόσμος, γιατί πρόκειτο να πάνε στην πλατεία Συντάγματος. Τελευταία στιγμή στήσαν τρεις πάγκους στην πλατεία Καραϊσκάκη, ξαφνικά μέσα σε 5 λεπτά είχαμε λαοθάλασσα. Είδα παππούδες με μπαστούνια να κατεβαίνουν από τις γύρω πολυκατοικίες σχεδόν παραπατώντας. Είδα γυναίκες με τα παιδιά τους. Φόρεσαν κάτι πρόχειρο, είναι άνθρωποι που μένουν εκεί. Και όταν είδαν ότι μοιράζονται τρόφιμα, κατέβηκαν άρον-άρον να μαζέψουν. Είδα έναν οδηγό ταξί που σταμάτησε. Είδα επαγγελματίες να σταματούν τα αυτοκίνητά τους για να πάρουν 5 προϊόντα τα οποία, όπως είπαμε, κάνουν 2-3 ευρώ. Είναι αυτοί οι ηλικιωμένοι που λες, οι οποίοι στριμώχτηκαν και παραλίγο να ποδοπατηθούν για να πάρουν αυτή τη σακούλα με τα τρόφιμα. Και είδαμε όλες τις ηλικίες, όλες τις κατηγορίες ανθρώπων. Και δεν είναι μόνο μετανάστες. Ναι, βεβαίως και δεν είναι όλο μετανάστες. Γιατί έχει μετανάστες, αλλά η πλειοψηφία, Αντώνη, και το λέω κατηγορηματικά, ήταν Έλληνες, άνθρωποι με οικογένειες οι περισσότεροι, χείρες με παιδιά, άνθρωποι πολύτεχνοι. Άνθρωποι σαν όλους εμάς, ακριβώς, στα Σαρικά, ακριβώς. Άνθρωποι της διπλανής πόρτας, οι οποίοι βεβαίως δεν έχουν καμία διάθεση να στηθούν στην ουρά και να περιμένουν εάν δεν έχουν ανάγκη. Γυναίκες, όπως βλέπουμε στην εικόνα τώρα, με το μωρό στην αγκαλιά, έτσι, οι οποίες περιμένουν και κρατούν το παιδί για να πάρουν μια σακούλα. Κάτι άλλο, πολλοί κόσμος δεν μίλησε. Όποιος δεν έχει ανάγκη δεν το κάνει. Πολλοί κόσμος δεν μίλησε. Όταν έβλεπε την κάμερα, γύριζε αλλού το πρόσωπό του, γιατί αυτό που έκανε, μας το είπε, τον πρόσβαλε. Πολλοί είπαν ότι μη μας τραβάτε, ρε παιδιά, σας παρακαλούμε. Δεν θέλουμε να φανούν, δεν θέλουμε να ξέρουν ότι αναγκαζόμαστε να φτάνουμε εδώ να επαιτούμε για λίγες ντομάτες, για λίγα λαχανικά. Ήταν αρκετοί αυτοί οι άνθρωποι. Άλλοι άνθρωποι όμως βγήκαν στις κάμερες και είπαν ότι ναι, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται με αυτή τη βοήθεια να αλλάξει κάτι, αλλά δεν μπορούμε κι αλλιώς. Πάντως, για να κλείσουμε, Κώστα, είναι πολύ καλές αυτές οι πρωτοβουλίες, αλλά ας γίνονται οργανωμένα, ας γίνονται με μία τάξη, για να μην τίθεται σε συζήτηση και η αξιοπρέπεια του κόσμου από ένα σημείο και μετά, να μην κινδυνεύουμε με τραυματισμούς. Ας γίνονται αυτές τις πρωτοβουλίες, είναι καλές, αλλά προγραμματισμένα και οργανωμένα. Και να κλείσουμε στην εικόνα που σου είπα. Εγώ, όταν έβλεπα το φορτηγό να τρέχει, να φεύγει, έτσι, και από πίσω να τρέχουν άνθρωποι, έτσι, εγώ νόμιζα ότι ήμασταν σε κάποια άλλη χώρα όπου είναι σε εμπόλεμη κατάσταση και έχουν φέρει ανθρωπιστική βοήθεια. Κώστα Σαρικά, σε ευχαριστώ πολύ. Να αλλάξουμε θέμα, κύριε.